γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία ή ομόφωνα. Ποιοι μειοψηφούν. Κυρία Βούλτεψη, Νέα Δημοκρατία. Τι ψηφίζετε. Βάλτε το μικρόφωνο. Όχι. Όχι. Η Χρυσή Αυγή. Παρόν. Το ποτάμι. Πού είναι το ποτάμι. Ναι, κύριε Δανέλη. Άρα πλειοψηφείτε, είστε στο ναι. Το κουκουέ. Παρόν. Παρόν. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Ναι, το Πασόκ. Δεν σας ακούμε. Ναι. Επομένως, γίνεται δεκτό το άρθρο 1 κατά πλειοψηφία. Μειοψηφούσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που ψηφίζει όχι και των κοινοβουλευτικών ομάδων της Χρυσής Αυγής και του ΚΚΕ που ψηφίζουν παρόν. Ναι. Εάν κάνω κάτι λάθος στην καταγραφή θα με διορθώνετε. Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει. Ναι. Όχι. Γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία. Μειοψηφούσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που ψηφίζει όχι. Παρόν. Της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χρυσής Αυγής που ψηφίζει παρόν. Υπάρχει άλλη μειοψηφία. Και της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ που ψηφίζει παρόν. Παρακαλώ την ώρα που απευθύνομαι στις κοινοβουλευτικές ομάδες, τότε θα τους ανοίγετε το μικρόφωνο για να ακούγεται. Υπάρχει άλλη μειοψηφία. Επομένως και το Ποτάμι και το Πασόκ ψηφίζουν ναι. Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Όχι. Λοιπόν, γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία, μειοψηφούσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που ψηφίζει όχι. Παρόν. Της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χρυσής Αυγής που ψηφίζει παρόν. Υπάρχει άλλη μειοψηφία. Ωραία. Με αυτές τις δύο μειοψηφίες, λοιπόν, γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία το άρθρο 3 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει. Γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία μειοψηφούσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας όχι. Που ψηφίζει όχι. Συμφωνούμε. Ναι, ψηφίζετε. Ναι, ναι. Υπάρχει μειοψηφία άλλη πλέον της Νέας Δημοκρατίας στο άρθρο 3 και του Κομμουνιστικού Κόμματος που ψηφίζει παρόν, που δηλώνει παρόν. Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Αν θέλετε να σας ακούμε, για να μην νομίζουν οι πολίτες ότι είναι μια άδεια αίθουσα, είναι μια κατάμεστη αίθουσα και έχει σημασία αυτό. Τουλάχιστον... Γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία μειοψηφούσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που τι ψηφίζει. Όχι. Παρόν. Της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χρυσής Αυγής που ψηφίζει παρόν. Της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος που ψηφίζει. Όχι. Υπάρχει άλλη μειοψηφία. Γίνεται λοιπόν δεκτό το άρθρο 5 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό με τις μειοψηφίες που καταγράφηκαν. Γίνεται κατά πλειοψηφία και με τις μειοψηφίες που καταγράφηκαν. Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει. Γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία μειοψηφούσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που ψηφίζει. Όχι. Όχι. Παρόν. Της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χρυσής Αυγής που ψηφίζει, που δηλώνει παρόν. Της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ποταμιού όχι. Που ψηφίζει όχι. Της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ που ψηφίζει όχι. Υπάρχει άλλη μειοψηφία. Και της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ που ψηφίζει όχι. Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Ναι, γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία μειοψηφούσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που τι ψηφίζει. Όχι. Της κοινοβουλευτικής λοιπόν ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που ψηφίζει όχι. Παρόν. Της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χρυσής Αυγής που δηλώνει παρόν.
Όχι. Της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ποταμιού που ψηφίζει όχι. Της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ που ψηφίζει όχι. Και της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ που ψηφίζει όχι. Τα άρθρα που γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει. Γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία ή νομόφωνα. Όχι. Κατά πλειοψηφία, μειοψηφούσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας των τριών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που ψηφίζουν όχι. Αρών. Των βουλευτών της Χρυσής Αυγής που, που δηλώνουν παρόν. Οι παρόντες ψηφίζουν. Ναι, εντάξει, ναι. Η κοινοβουλευτική ομάδα ψηφίζει το. Οι τρεις που είστε παρόντες. Εντάξει, τι θέλετε να πείτε με αυτό. Ωραίο χιούμορ. Το ποτάμι τι ψηφίζει. Θα διασκεδάζω αυτά από αύριο να δείτε πώς θα διασκεδάζω. Πώς. Όχι. Της κοινοβουλευτικής ομάδας των βουλευτών του ποταμιού που ψηφίζουν όχι. Τρία άτομα. Έχετε καθίσει με το ΠΑΣΟΚ μαζί και έτσι μπερδεύεστε. Το κάνετε πολλές φορές αυτό και με μπερδεύετε και εμένα. Της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ που ψηφίζει όχι. Υπάρχει άλλη και του ΠΑΣΟΚ. Εγώ που είμαι ένας να ψηφίσω ή όχι απαγορεύεται. Και του παρόντος βουλευτού του ΠΑΣΟΚ που τι ψηφίζει. Αφού μου επιτρέπετε όχι. Όχι. Έγινε λοιπόν δεκτό κατά πλειοψηφία με τις καταγραφείς σας μειοψηφίες. Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει. Γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία μειοψηφούντων. Όχι. Των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας παρών. Που ψηφίζουν παρών. Όχι. Παρών, κυρία Πρόεδρε. Της Χρυσής Αυγής που δηλώνουν παρών. Υπάρχει άλλη μειοψηφία στο άρθρο 9. Του ΚΚΕ που ψηφίζει όχι, κύριε Γκιώκα. Όχι, ναι. Και του ΠΑΣΟΚ. Πήρω, ψήφισε. Συγγνώμη, εσείς είστε από το ΠΑΣΟΚ, κύριε Αρβανιτίδη. Σας είπα όχι, κύριε. Όχι, ωραία. Διακόψε. Αλλάξατε γνώμη. Δεν είπαμε ναι. Ναι, αλλά... Όχι. Όχι, λοιπόν, και του ποταμιού, όχι. Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει. Συνεπώς, το άρθρο 10 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία μειοψηφούντων και μειοψηφουσών των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που όχι. Ψηφίζουν όχι. 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 Της Χρυσής Αυγής που ψηφίζουν όχι. Όχι. Του Ποταμιού. Όχι. 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 Ο κύριος Δανέλης, ο κοινοβουλευτικός, ο εισηγητής. Ανοίγεται του το μικρόφωνο. Όχι. Να. Όχι. Του ΚΚΕ που δηλώνουν παρόν. Υπάρχει άλλη μειοψηφία και του παρισταμένου βουλευτή του ΠΑΣΟΚ που ψηφίζει όχι. Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 κατά πλειοψηφία μειοψηφούντων και μειοψηφουσών των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που ψηφίζουν όχι. Των τριών, ναι. Παρών. Των βουλευτών της Χρυσής Αυγής που δηλώνουν παρών. Ναι. Δεν μειοψηφείτε. Το ποτάμι ψηφίζει ναι. Το ποτάμι ψηφίζει ναι, αλλά άρα δεν μειοψηφεί. Τώρα ασχολούμαστε με τις μειοψηφίες. Του ΚΚΕ. Όχι. Που ψηφίζει όχι. Όχι. Και του ΠΑΣΟΚ που ψηφίζει όχι. Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Επομένως, το άρθρο 12 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία μειοψηφούντων και μειοψηφούσεις των παρισταμένων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που ψηφίζει όχι. Παρόν. Της Χρυσής Αυγής που δηλώνουν παρόν. Όχι. Του Ποταμιού που ψηφίζουν όχι. Υπάρχει άλλη μειοψηφία. Ποιο είναι. Στο άρθρο 12 είμαστε, κύριε Γιώκα. Όχι. Του ΚΚΕ που ψηφίζουν όχι. Παρόν. Και του ΠΑΣΟΚ που δηλώνει παρόν. Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει. Επομένως, το άρθρο 13 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία μειοψηφούσεις και μειοψηφούντων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που ψηφίζουν. Όχι. Παρόν. Της Χρυσής Αυγής που δηλώνουν παρόν. Μειοψηφείτε ή όχι.
Είδατε που με ρωτάτε. Είναι βαφτίσια. Υπερψηφίζεται. Ωραία. Τα βαφτίσια του Κομμουνιστικού Κόμματος που δηλώνουν παρόν. Και αυτές είναι οι μειοψηφίες. Με τις καταγραφείς σας λοιπόν μειοψηφίες, όχι από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και παρόν από τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής και του ΚΚΕ. Έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία το άρθρο 13. Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό? Όχι. Γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία, μειοψηφούσεις και μειοψηφούντων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που ψηφίζουν όχι. Το 14. Του... Μισό λεπτό. Του Ποταμιού. Παρόν. Που δηλώνουν παρόν. Του ΚΚΕ. Παρόν. Που δηλώνουν παρόν. Δεν χρειάζεται να πατάτε το κουμπί σας όταν είναι κόκκινο. Προσπαθώ, κύριε Πρόεδρε. Παρόν, λοιπόν. Και του Πασόκ που δηλώνει παρόν. Επομένως, μειοψηφούντων και μειοψηφούσεις των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που ψήφισαν όχι και του ΚΚΕ και του Πασόκ που δήλωσαν παρόν. Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει. Επομένως, το άρθρο 15 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, μειοψηφούσεις και μειοψηφούντων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που ψηφίζουν όχι. Παρόν. Της Χρυσής Αυγής που δηλώνουν παρόν. Όχι. Του Ποταμιού που ψηφίζουν όχι. Παρόν. Του ΚΚΕ που δηλώνουν παρόν. Όχι. Και του Πασόκ που ψηφίζει όχι. Άρα το άρθρο 15 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντων και μειοψηφούσεις των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, του Ποταμιού και του Πασόκ που ψήφισαν όχι και της Χρυσής Αυγής και του ΚΚΕ που δήλωσαν παρόν. Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει. Επομένως, το άρθρο 16 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, μειοψηφούσεις και μειοψηφούντων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Όχι. Που ψηφίζουν όχι. Παρόν. Των βουλευτών της Χρυσής Αυγής που δηλώνουν παρόν. Εσείς δεν μειοψηφείτε. Παρόν. Των βουλευτών του Κομμουνιστικού Κόμματος που δηλώνουν παρόν. Και αυτές είναι οι μειοψηφίες. Επομένως, το άρθρο 16 γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία, μειοψηφούσεις και μειοψηφούντων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που ψηφίζουν όχι και των βουλευτών της Χρυσής Αυγής και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος που δηλώνουν παρόν. Τώρα, θα μπούμε στις τροπολογίες. Γίνεται δεκτή. Η τροπολογία με γενικό αριθμό 36 και ειδικό αριθμό 1 πρόκειται για την τροπολογία που ανέλησε ο κύριος Λαφαζάνης και αφορά την μείωση των τελών του Λαγιέ. Δεν μείωνε το 14 ήταν τα τέτοια. Γίνεται δεκτή ομόφωνα. Όχι, όχι. Ένα λεπτό, όχι. Εμείς αυτή την τροπολογία, επειδή ο κύριος Λαφαζάνης θεωρούσε πραξικοπηματικές τις τροπολογίες. Συγγνώμη, κυρία Βούλτεψη, να σας προλάβω. Άσχετες, δεν την ψηφίζουμε, το είπαμε και του ίδιου. Όχι για λόγο, αλλά γιατί μιλούσε για χούντα με κοινοβουλευτικό μανδύα για πάρα πολύ καιρό εδώ. Άρα λοιπόν θα την ψηφίσετε εσείς. Ο κύριος Γεωργιάδης, ως κοινοβουλευτικός σας εκπρόσωπος που πήρε το λόγο, είπε ότι συμφωνεί. Όχι, δεν ψηφίζουμε. Ότι την ψηφίζει. Όχι, ψηφίζουμε τις δύο τροπολογίες, της κυρίας Λαφαζάνη και της κυρίας Βαλαβάνη. Δεν έχουμε, έχουμε την κυρία Βαλαβάνη. Και του κυρίου, της κυρίας Βαλαβάνη και του κυρίου Στρατούλη. Είχαμε πει ήδη στον Υπουργό από το πρωί ότι για λόγους αρχής. Καλώς. Και μόνο. Εντάξει. Δεν θα τις Επομένως, γίνεται δεκτή κατά πλειοψηφία μειοψηφούσεις και μειοψηφούντων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που ψηφίζουν όχι. Υπάρχει άλλη μειοψηφία? Παρόν εμείς. Μειοψηφούντων επίσης των βουλευτών του Ποταμιού που ψηφίζουν γιατί... όχι, παρόν, που δηλώνουν παρόν. Γιατί μειώνει μόνο το 15 και όχι το 14 που είναι...
Λοιπόν, υπάρχει και του ΚΚΕ μειοψηφία. Παρό. Κύριε Γκιώκα, υπάρχει μειοψηφία σας. Δεν θα προκαλούμε. Άμα προκαλούμε, θα απαντάμε. Σας προκάλεσε το Προεδρείο. Όχι εσείς. Ωραία. Εγώ απλώς σας προσκαλώ να καταγράψετε την ψήφο σας. Παρόν. Δηλώνετε παρόν, λοιπόν. Άρα, υπάρχει άλλη μειοψηφία. Επομένως, η τροπολογία με γενικό αριθμό 36 και ειδικό αριθμό 1 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία μειοψηφούντων των, και μειοψηφούσεις των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που ψηφίζεται όχι ή παρόν. Ψηφίζεται όχι. Που ψηφίζουν όχι των βουλευτών του Ποταμιού και, της, και του ΚΚΕ που δήλωσαν παρόν. Υπάρχει άλλη μειοψηφία. Αυτές ήταν οι μειοψηφίες. Γίνεται δεκτή η τροπολογία. Επομένως αυτή η τροπολογία έγινε δεκτή και εντάσσεται στο νομοσχέδιο ως ίδιο άρθρο και ήδη για διευκόλυνσή σας έχει διανεμηθεί και ως άρθρο 17 για να δείτε και πώς θα είναι στην τελική μορφή. Γίνεται δεκτή η τροπολογία με γενικό αριθμό 47 και ειδικό αριθμό 2. Πρόκειται για την τροπολογία την οποία ανέλησε η κυρία Βαλαβάνη και για την οποία ζήτησα ειδικά από όλους τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους και τους παρισταμένους εισηγητές να τοποθετηθούν. Ο μόνος ο οποίος κατέγραψε ότι δεν έχει καμία αντίρρηση να εισαχθεί και να ψηφιστεί και να ενσωματωθεί και σε ψηφοφορία στο σύνολο, αλλά θα ήταν η δήλωσή του παρόν, ήταν ο κύριος Γκιώκας από το ΚΚΕ. Άρα, αν δεν υπάρχει κάποια άλλη διαφοροποίηση, είναι η μόνη μειοψηφία. Σωστά? Επομένως, γίνεται δεκτή κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτή, δεν γίνεται? Να. Γίνεται δεκτή κατά πλειοψηφία μειοψηφούντων των βουλευτών του ΚΚΕ που δηλώνουν παρόν. Γίνεται δεκτή η τροπολογία με γενικό αριθμό 52 και ειδικό αριθμό 4. Πρόκειται για τροπολογία για την οποία έχει επίσης γίνει συζήτηση, είναι κατατεθειμένη από τις 20 Τετάρτου και είναι και απολύτως συναφής, είναι το άρθρο 14, η προσθήκη στο άρθρο 14 του νομοσχεδίου νέας παραγράφου με την οποία προβλέπεται ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ ορίζεται με θητή ενός έτους προσωρινή τριμελής διοικούσα επιτροπή του καταργηθέντος ραδιοτηλεοπτικού σταθμού ΕΡΤ3 ο οποίος εντάσσεται στον ενιαίο φορέα. Όχι, την ψηφίζουμε ξεχωριστά και θα ενσωματωθεί. Αν υπήρξε κάποια παρεξήγηση, ακούστε, κύριε Γκιώκα το κατάλαβα, επειδή είναι βαλμένη σαν παράγραφος, αν υπήρξε κάποια παρεξήγηση σε σχέση με την ψήφο και κάποιος θα τροποποιούσε την ψήφο του αν δεν ήταν ενσωματωμένη, θα το καταγράψουμε τώρα. Αλλά πρέπει να ψηφιστεί ξεχωριστά. Είναι τροπολογία, δεν είναι... Πρέπει να γίνει δεκτή για να ενσωματωθεί στο άρθρο. Λοιπόν, γίνεται δεκτή η τροπολογία. Γίνεται δεκτή κατά πλειοψηφία μειοψηφούντων και μειοψηφούσεις των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που ψηφίζουν. Όχι. Όχι. Παρόν. Της Χρυσής Αυγής που δηλώνουν παρόν. Συγγνώμη. Όχι, απάντησα στον συνάδελφο, με συγχωρείτε. Το ποτάμι ψηφίζει όχι. Του ποταμιού που ψηφίζει όχι. Του ΚΚΕ που δηλώνει παρόν. Υπάρχει άλλη μειοψηφία για την ΕΡΤ3. Όχι. Άρα, μειοψηφούντων και μειοψηφούς των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που το ποτάμι τι ψήφισε. Της Νέας Δημοκρατίας και του ποταμιού που ψήφισαν όχι. Και της Χρυσής Αυγής και του ΚΚΕ που δήλωσαν παρόν. Άρα η τροπολογία αυτή γίνεται δεκτή κατά πλειοψηφία και θα ενσωματωθεί, θα ενταχθεί στο άρθρο 14 του νομοσχεδίου με τον τρόπο που το βλέπετε αποτυπωμένο. Αν υπάρχει κάποια διευκρίνηση που θέλετε να κάνετε για το 14 στην ψήφο σας, όσοι είχε πριν,
μέχρι το τέλος της ψηφοφορίας την κάνετε. Γίνεται δεκτή η τροπολογία με γενικό αριθμό 97 και ειδικό αριθμό 6. Πρόκειται για την τροπολογία του κυρίου Στρατούλη που αφορά την παράταση προθεσμίας για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του άρθρου 28 του νόμου 4321 του 15. Εδώ έχουμε τη δήλωση από όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες ότι συμφωνούν. Ναι. Δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση. Γίνεται δεκτή λοιπόν αυτή η τροπολογία? Ναι. Έγινε λοιπόν δεκτή ομόφωνα αυτή η τροπολογία. Μεγάλη επιτυχία, είναι και η τελευταία της ψήφισης. Και κατόπιν αυτού θα ενταχθεί στο νομοσχέδιο ως ίδιο άρθρο. Τώρα θα εισέλθουμε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου του νομοσχεδίου για την έναρξη ισχύως και ρωτάτε το σώμα εάν γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο. Όχι. Γίνεται δεκτό λοιπόν το ακροτελεύτιο άρθρο κατά πλειοψηφία μειοψηφούσης και μειοψηφούντων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Παρόν. Που ψηφίζουν όχι. Των βουλευτών της Χρυσής Αυγής που δηλώνουν παρόν. Υπάρχει άλλη μειοψηφία. Των βουλευτών του ΚΚΕ, μη φύγετε γιατί έχουμε και το σύνολο. Των βουλευτών του ΚΚΕ που δηλώνουν παρόν. Υπάρχει άλλη μειοψηφία. Με αυτές λοιπόν τις τρεις μειοψηφίες από άποψη παρισταμένων βουλευτών γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία. Τώρα έχουμε δεχθεί ομόφωνα, δέχθηκε το σώμα πριν από 3 ώρες περίπου ότι θα προχωρήσουμε και στην ψήφιση του νομοσχεδίου στο σύνολο, μολονότι ο κανονισμός κανονικά προβλέπει ότι διανέμεται και περνάνε 24 ώρες. Εδώ διανεμήθηκε, δεν περάσαν 24 ώρες, αλλά πριν από 3 ώρες συμφωνήσαμε ότι θα ακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία και επομένως, αν δεν υπάρχει αντίρρηση σύμφωνα με αυτά που υπόθηκαν, να προχωρήσουμε στην ψήφιση του νομοσχεδίου στο σύνολο. Προχωράμε λοιπόν στην ψήφιση του νομοσχεδίου στο σύνολο και σας ρωτώ, γίνεται δεκτό το νομοσχέδιο με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Ανώνυμη Εταιρεία, ΕΡΤ» και τροποποίηση του άρθρου 48 του κωδικοποιημένου νόμου 2190 του 1920 και άλλες διατάξεις στο σύνολό του? Επομένως, το νομοσχέδιο έγινε δεκτό στο σύνολό του μειοψηφούσης και μειοψηφούντος των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που ψήφισαν όχι. Παρόν. Της Χρυσής Αυγής που δηλώνουν παρόν. Όχι. Όχι. Υπάρχει άλλη μειοψηφία. Όχι. Του Ποταμιού που ψηφίζουν. Όχι. Όχι. Το ΚΚΕ, κύριε Γιώκα, το ΚΚΕ δηλώνει παρόν. Και όχι. Το Πασόκ ψηφίζει όχι. Και του Πασόκ που ψηφίζει όχι. Επομένως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις θεμάτων δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία, Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κωδικοποιημένου νόμου 2190 του 1920 και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, κατά αρχήν, κατά άρθρο και στο σύνολο. Και με τη συνένεση του σώματος λύεται η συνεδρίαση, με τη συνένεση του σώματος πιστεύω, για την 5η 30 Απριλίου. Υπάρχει κάποιος που μειοψηφεί? Υπάρχει μειοψηφία? Λύεται
Γίνεται λοιπόν η συνεδρίαση με ομόφωνη απόφαση του σώματος για τις 30 Απριλίου του 2015, ώρα 9.30, με αντικείμενο εργασιών του σώματος, ανάγνωση αναφορών και συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων. Καλή σας νύχτα και καλή επόμενη μέρα.